Ιδιαίτερη αναφορά στη Δυτική Μακεδονία και στην μεταλιγνητική εποχή έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της τριήμερης παρουσίας του στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής υπογράμμισε ότι θα δοθούν αντισταθμιστικά ωφέλη από το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων που δρομολογείται, τονίζοντας ότι η περιφέρειά μας θα έχει προτεραιότητα στην προσέλκυση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τη διοίκηση της ΔΕΗ και από το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς και πότε θα κλείσουν λιγνητικές μονάδες στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό ώστε να σκεφτούμε ποιο είναι το καινούριο πλαίσιο ανάπτυξης για μια περιοχή η οποία, ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι εξαιρετικά εξαρτημένη από το λιγνίτι σε επίπεδο δουλειών και εισοδήματος. Θα δώσουμε μεγάλη μάχη στην Ευρώπη ώστε να εξασφαλίσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους για αυτό το οποίο αποκαλούμε μεταλιγνητική μετάβαση. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Δυτική Μακεδονία, περιοχή που έχει αντίστοιχα προβλήματα. Είναι και άλλες περιοχές της Ευρώπης, άρα θα δημιουργηθεί, πιστεύω, ένα ταμείο το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε πρόσβαση σε πόρους για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτή τη μετάβαση και μέσα με πολύ στενή επαφή με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε συνολικά την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Αλλά βέβαια, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Δυτική Μακεδονία έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας, άρα είναι κοντά στα δίκτυα. Και βέβαια έχει μια μεγάλη εξοικείωση ως προς δυναμικό το οποίο έχει τεχνικές δυνατότητες. Άρα θα μπορούσε να προσελκύσει ενδεχομένως μεγάλες επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών. Έχει και μεγάλες εκτάσεις επίσης, οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσε να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είχαν συζητηθεί και στο παρελθόν δυνατότητα δημιουργίας πολύ μεγάλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Αλλά θα μπορούσε να ξαναγίνει και ένα νέο κέντρο μεταποίησης βιομηχανίας παραγωγής. Είναι κοντά σε δίκτυα, είναι στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει γενικότερα, ξέρετε, μία συζήτηση αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο καταμερισμό εργασίας ο οποίος γίνεται στην Ευρώπη για το ποιες χώρες μπορούν να υποστηρίξουν παραγωγικές δραστηριότητες. Αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, χωρίς να θέλω να μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλες οι βαλκανικές χώρες και οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης έχουν μπει στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρωπαϊκής και στην Ελλάδα είμαστε τελείως απ' έξω από αυτήν την ιστορία. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας κρατάει μακριά από τέτοιες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί δεν αναφέρομαι μόνο σε επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την τεχνολογία ή το φάρμακο ή την πληροφορική για τις οποίες μίλησα χθες. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πολύ ουσιαστικά πώς μπορούμε να προσελκύσουμε και τέτοιες παραγωγικές μεγάλες επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Και πρέπει να σας πω ότι αν έχουμε τη δυνατότητα και ότι προσπαθούμε να ξανακάνουμε την Ελλάδα κέντρο επενδύσεων, να προσελκύσουμε τέτοιες επενδύσεις και έχουμε μια σχετική ευελιξία για το προς τα πού θα τις κατευθύνουμε, η Δυτική Μακεδονία θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επικεντρώσουμε και το αναφέρω ως και μια επιτυχία όχι μόνο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά και μια επιτυχία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας της Φλόρινας και των τεσσάρων βουλευτών της Κοζάνης, επικεντρώνουμε στην λέξη, γιατί ήταν απέτηση δική μας, στη λέξη αντιστάθμισμα. Αν θα δείτε την ομιλία του Πρωθυπουργού, όταν μίλησε για Δυτική Μακεδονία, είπε ξεκάθαρα τη λέξη αντισταθμιστικά, τα οποία θα πρέπει να δοθούν στην περιοχή. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι με την απόσυρση των μονάδων χάνονται θέσεις εργασίας, χάνεται πλούτος. Εγώ έχω χαρακτηρίσει στην επίσκεψη του κλιμακίου την περιοχή ότι είμαστε ο Αμαζόνιος της Ελλάδος, είναι η διακεκαμένη ζώνη και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ξεκάθαρα να δοθούν αντισταθμιστικά για τον πλούτο ο οποίος χάνεται. Εκατοντάδες άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους και μιλάω για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους μικροϊδιοκτήτες των φορτηγών, σκαπτικών μηχανημάτων, μικροεργολάβους, μεγαλοεργολάβους. Αυτό θα ισχύσει και για τα Μίντο και για την Πτολεμαϊδα. Δεν μιλάμε, και να αναφέρω αυτή την απόφαση και την αντίφαση, κάποτε και γόταν ο τόπος μόνο και μόνο για να δοθεί μια αύξηση στους μισθούς 200-300 ευρώ όταν ευημερούσαν οι πάντες. Ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα δεν μιλάμε για μια αύξηση. Σήμερα μιλάμε
για χάσιμο το τελείως των μισθών, αφού θα πουληθούν οι άνθρωποι και δεν θα έχουν δουλειά. Σήμερα έπρεπε να γίνεται ένας κακός χαμός και σήμερα, κατά παράδοξο τρόπο, βλέπουμε και κάποια χαμόγελα και κάποια χέρια. Ήδη ανεβαίνοντας εγώ από εβδομάδα στη Φλόρινα, θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση για να καταρτήσουμε τον πίνακα και τις προτεραιότητες των αντισταθμιστικών. Είμαστε στην ενώση και με τους βουλευτές της Κοζάνης, κάτι ανάλογο θα γίνει και εκεί, και θα πάμε με κοινά αιτήματα, με κοινά αιτήματα, Φλόρινα Κοζάνη, για να δούμε από τα 10-20 αντισταθμιστικά τις προτάσεις που θα ζητήσουμε, ποια μπορούν να ικανοποιηθούν και σε ποιο βαθμό μας ικανοποιούν ως περιοχή και σε ποιο βαθμό αντισταθμίζουν τον πλούτο ο οποίος χάνεται. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά, υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχουν 4 προγράμματα από οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Το ΕΣΠΑ το οποίο τρέχει, το πρόγραμμα για την μεταλιγνητική περίοδο της δίκης μετάβασης κτλ. Το έξτρα πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για όλη την Μακεδονία. Και βεβαίως η Εθνική Πόρη, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Νομίζω ότι και από τα 4 θα πάρουμε ένα μεγάλο μερίδιο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε και μας τα δίνει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε στη ΔΕΗ, όπου και εκεί πραγματικά οι αναφορές ήταν αόριστες ό,τι αφορά τη μεταλιγνητική εποχή, πώς την εννοεί, πώς την διασφαλίζει, δεδομένου ότι για πάρα πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες ολόκληρες, η ΔΕΗ είχε αυτή τη μοίρα της και βεβαίως ούτε μία κουβέντα γινόταν τότε που εμείς το λέγαμε για τη μεταλιγνητική εποχή. Αυτό όμως που έχει ξεκινήσει με τη ΔΕΗ και έχει ξεκινήσει αμέσως επί την ανέλυψη των καθηκόντων του κ. Χατζηδάκης είναι να λειτουργεί τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στην Επιτροπή της Βουλής θέσαμε θέμα να επένδυε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γιατί είναι μια εταιρεία συγμένη στο χρηματιστήριο, δεν μπορεί να λειτουργείται. Καταλαβαίνετε τι επίπτωση έχει. Αυτό που συνεχώς ξεκαθαρίζει και φαίνεται ότι επιχειρείται είναι να απαξιωθεί, ούτως ώστε τάχα για τη διάσωσή της, για την οποία θα σας πω μετά για την κατάσταση που βρίσκει η ΔΕΗ, να μπορέσουν να πουλήσουν τον ΔΔΕ, ένα περιουσιακό στοιχείο φοβερό για τη ΔΕΗ, που εκτός των άλλων, εκτός το ότι αποδίδει πάρα πολλά την ίδια την επιχείρηση, είναι και ένας φορέας που μπορεί να αναπτύξει καινοτομίες του 5G, έξυπνα δίκτυα κτλ. Σε ό,τι δεν αφορά τις ΝΟΜΕ, γιατί συνέχεια το ακούμε, εσείς κάνετε τις ΝΟΜΕ, είχαμε και αποδείξεις και φέραμε στη Βουλή, έφερε ο κ. Φάμελος, το αντίστοιχο σημείο από το δεύτερο μνημόνιο, όπου πραγματικά το σχέδιο της μικρή ΔΕΗ είχε και ΝΟΜΕ και πώληση υδροηλεκτρικών και δικτύων φυσικά. Αυτό δηλαδή το οποίο αποτρέψαμε. Τώρα παρακολουθούμε το θέμα πολύ στενά, να πούμε όμως και μερικά πράγματα για την κατάσταση της ΔΕΗ. Το πρώτο ψέμα που λέγεται είναι ότι η ΔΕΗ είχε το 13,90 εκατομμύρια κέρδη και τώρα έχει 900 εκατομμύρια ζημιά. Από τα 90 εκατομμύρια κέρδη τότε, τα 70 ήταν του ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει αποσχιστεί και είναι σήμερα μια άλλη εταιρεία. Ακόμα και η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ πρέπει να προσμετράται και να συγκρίνεται χωρίς την περιουσία του ΑΔΜΙΕ, χωρίς τον ΑΔΜΙΕ μέσα. Είναι πια μια άλλη εταιρεία. Το άλλο σε ό,τι αφορά τα 900 εκατομμύρια. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά είναι λογιστικά, δηλαδή δεν είναι ταμιακά απαιτητά. Δεν είναι απαιτητά. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στη ΔΕΗ, που είναι γύρω στα 300-350 εκατομμύρια. Πρώτον υπενθυμίζω ότι, γιατί μιλάει για ιστορικά ψηλά χρέη, ότι το 2008 τα χρέη της ήταν περί τα 800 εκατομμύρια, το 2013 πάνω από 230 εκατομμύρια. Από αυτά λοιπόν τα 300, τα οποία βεβαίως χρειάζονται μέτρα, ξέρετε, η ΔΕΗ έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα, τον οποίο επίσης θέλουν να καταργήσουν. Είναι δημόσιο αγαθό, είναι πολύ σοβαρό σε μια εποχή κρίσης, ότι εμείς όχι μόνο δεν αυξήσαμε το ρεύμα, το μειώσαμε, ενώ αυτοί το είχαν αυξήσει γύρω στα 60% όταν είχε χαθεί και το ΑΕΠ, δηλαδή είχε φτωχύνει ούτως ή άλλως ο κόσμος. Και σήμερα βέβαια και το ξαναυξάνουν. Ξέρετε, αυτή η αύξηση τελευταία αγγίζει τα 15% για τα νοικοκυριά και παραπάνω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν απολαμβάνει κανείς και αυτό το μέτρο που είχαμε πάρει περί της μείωσης του ΦΠΑ για την ενέργεια. Αυτή είναι λοιπόν πάνω κάτω η κατάσταση. Αλλά σε ό,τι αφορά τα χρέη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια χρέη του ελληνικού δημοσίου από το 2011, είναι τα περίφωνα ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου τα χρέη του κράτους από το 2012 στο 2016 τα πληρώσαμε ως κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μένουν λοιπόν τα 200 εκατομμύρια, τα οποία πρέπει άμεσα να δώσουν στη ΔΕΗ και βεβαίως να συνεχίσουν το πρόγραμμα που η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ είχε ξεκινήσει, που είναι η τυφλοποίηση των οφειλών, το να μαζέψουν λεφτά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κυρίως να συνεχίσουν την πολιτική που είναι ανάπτυξη των ΑΠΕ, επενδύσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ έκανε και τέτοια ανοίγματα. Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, τις οποίες αναφέρθηκε και αναφέρονται με θράσος, θα έλεγα, θέλω να πω το εξής. Το πάρτι στις ΑΠΕ έγινε από το 2010 στο 2013. Έπεσε χρήμα, γινόταν τότε ένα άνοιγμα. Από το 2013 και μετά πάγωσε. Με αποτέλεσμα, το 2015 τον παραλάβουμε εμείς στη ΔΕΗ, οι ΑΠΕ να έχουν φτάσει στο 1%. Σήμερα λοιπόν έχουν ξεπεράσει το 3% όταν την παραδώσαμε, και να σημειώσουμε εδώ και το μεγάλο υβριδικό έργο που έγινε στην Ικαρία και άλλα έργα που μπορούν να συνεχίσουν και να συνεχίσει αυτή η πολιτική να ανακάμψει η εταιρεία. Προφανώς άλλοι είναι οι σχεδιασμοί της Νέας Δημοκρατίας, δειλά-δειλά επανέρχονται στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Φυσικά ο κ. Χατζηδάκης μας διαβεβαίωσε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ότι δεν θα πουλήσει τα υδροηλεκτρικά. Αυτό μένει να το δούμε, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι πια για τίποτα και κυρίως τώρα στο στόχαστρο είναι ο ΔΕΔΙΕΜ. Σε αυτό που όμως κλείνω και επαναφέρω στην κουβέντα είναι αυτές οι αόριστες αναφορές για τη μεταλιγνητική εποχή και τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή, καταδικάζεις μια ολόκληρη περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, που σήκωσε το μεγαλύτερο βιομηχανικό εγχείρημα της χώρας, που είναι η ΔΕΗ, με αοριστολογίες, ενώ εδώ θέλει σχεδιασμό, χρηματοδοτήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν μπορεί να ανοίγει έτσι πρόχειρα βιαστικά χωρίς κανένα σχεδιασμό. Εδώ είμαστε όμως εμείς, θα το παρακολουθούμε και θα είμαστε από κοντά, θα συνεργαστούμε και οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.